Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προγραμματίσει για κάθε Δευτέρα, παρουσίαση για την τεχνολογία της Skyway. Skyway είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην τεχνολογία που έχει σχέση με τις μεταφορές. Μεταφορές είτε επιβατών είτε φορτίων, όλα μεταφορές είναι. Και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Να σας συστηθώ λοιπόν, είμαι ο Φίλιππος Μαριετίδης, είμαι ναυπηγός μηχανολόγος, μηχανικός από το Πολυτεχνείο του Μετσόβιο και θα σας παρουσιάσω αυτήν την τεχνολογία. Όλα έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά, σύμφωνα με κάποιους θρύλους, τουλάχιστον στο επίπεδο της έμπνευσης. Βλέπουμε εδώ ένα κουτί από γλυκά μιας ρώσικης εταιρείας πολύ παλιάς, ενός σιγαροπλαστείου, στο οποίο εικονίζεται στην δεξιά πλευρά μία εναέρια γραμμή με ένα βαγόνι. Προάγγελος της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε εκ των υστέρων, ποιος ξέρει. Όμως δεν σταματάνε εκεί οι εκπλήξεις. Έχουμε και μία απεικόνιση από τον ίδιο καλλιτέχνη της κίνησης στο έδαφος. Βλέπουμε εδώ αναπτύσσεται κίνηση, αυτοκίνητα, πεζή, διάφορα μέσα και παραμένουν στον αέρα οι γραμμές, επιμένει στην έμπνευση αυτή και το πάει ένα βήμα ακόμα παραπέρα και προβλέπει την ανακατοσούρα που έχουμε πλέον συνηθίσει 100 χρόνια και μετά στο έδαφος, που είναι κίνηση, αυτοκίνητα, πεζοί, μπλέκονται μεταξύ τους και βέβαια η πρόταση παραμένει στο πάνω μέρος της εικόνας που είναι η εναέρια συγκοινωνία. Οι εικόνες σαν και αυτές δυστυχώς επαληθεύτηκαν. Λίγο ή πολύ τις έχουμε βιώσει οι περισσότεροι από εμάς, εξακολουθούμε να τις βιώνουμε, δεν μας αρέσουν, μας κάνουν και χάνουμε χρόνο, χάνουμε την υπομονή μας, εκνευριζόμαστε, ίσως χάνουμε και χρήματα και είναι σίγουρα ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Μαζί με την κίνηση στην γη, στη χερσαία μεταφορά, έχουμε και την κίνηση στη θάλασσα που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, κυρίως σε θέματα φόρτωσης και εκφόρτωσης προϊόντων. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τα πλοία που μεταφέρουν containers, που είναι τα εμπαρευματοκιβώτια. Έχουν λοιπόν σχηματίσει πολλές φορές ουρές, γιατί δεν προλαβαίνει η αποβάθρα να αδειάσει από τα containers που ξεφόρτωσε το προηγούμενο πλοίο. Και έτσι έχουμε πολλές φορές καθυστερήσεις οι οποίες στοιχίζουν και πάρα πολύ στην ναυτιλία. Επομένως, άλλο ένα πράγμα που καλό θα ήταν να αλλάξει. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν σε γη και σε θάλασσα. Έχουμε υπερφόρτωση πολλές φορές των δικτύων που έχουν σχέση με τις μεταφορές. Πάμε τώρα σε έναν άλλο παράγοντα που επίσης έχει σχέση με τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και είναι ό,τι έχει σχέση με τον κίνδυνο. Και εδώ μιλάμε για διάφορους κινδύνους, εν προκειμένου για τα στοιχεία της φύσης. Δυστυχώς είναι κάτι από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όσο μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στη φύση, σε ανεξερεύνητα τοπία, τόσο εκτιθέμεθα, ας πούμε, στα στοιχεία της φύσης. Εδώ βλέπουμε μία λεωφόρο που ανοίχθηκε στην έρημο και βεβαίως έχει γεμίσει μετά από μία αμμοθύελα με άμμο. Ή εδώ βλέπουμε ένα ποτάμι που φούσκωσε και προκάλεσε την κατάρρευση μίας γέφυρας. Ή κάτι άλλο, πάλι ακραία καιρικά φαινόμενα, μία χιονοθύελα έκλεισε την γραμμή του τρένου και το τρένο δεν μπορεί να ξεκινήσει προτού καθαρίσουν τις γραμμές. Αυτά είναι προβλήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια, γιατί όταν τα μέσα κινούνται σε τέτοιες συνθήκες, φυσικά αγκυμονούνται κίνδυνοι και για τους επιβάτες. Ερχόμαστε σε ένα τρίτο ζήτημα, επίσης πάρα πολύ σημαντικό και έχει σχέση με την υγεία μας. Ίσως θα έπρεπε να πάρει την πρώτη θέση ανάμεσα σε αυτά, είναι οι συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε δυστυχώς γίνονται όλο και χειρότερες, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το πρόβλημα από τα καυσαέρια, δηλαδή από την ίσως κατάχρηση του αυτοκινήτου μέσα στις πόλεις και βεβαίως ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής έχουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην Αθήνα το έχουμε βιώσει. Κάποιοι είχαν υποσχεθεί τη δεκαετία του 80 θα το έδιωχναν σε 100 μέρες, το ξαναείδαμε όμως κάμποσες φορές. Έτσι έχουμε και το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος
Πάρα πολύ σημαντικό θέμα επίσης. Θα μπορούσε να προτείνει κάποιος και γιατί δεν αντικαθιστούμε τον στόλο των αυτοκινήτων σταδιακά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, πράγματι αυτό θα ήταν μια λύση και μακάρι, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ίσως τα πράγματα μην είναι και 100% όπως το υπολογίζουμε, γιατί για να παραχθεί αυτή η ηλεκτρική ενέργεια, τις περισσότερες φορές και πάντως στην φάση που βρισκόμαστε στην Ελλάδα τώρα, πρέπει δυστυχώς να έχει καταναλωθεί ορυκτό καύσιμο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτά, λιγνίτη κτλ. Δεν έχουμε καταφέρει, παρόλο το θαυμάσιο κλίμα που έχουμε και τον αέρα και τον ήλιο, να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές στο ποσοστό που θα το επιθυμούσαμε. Επομένως, κάθε φορά που μπριζώνουμε το αυτοκίνητό μας, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι στην ουσία έχουμε καταναλώσει πάλι καύσιμα για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και άρα πάλι επιβαρύναμε το περιβάλλον. Η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που έχει ανάγκη για να κινηθεί ο στόλος φορτηγών αυτοκινήτων και όλων των άλλων μέσων μεταφοράς, δυστυχώς συνεπάγεται πάλι κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στην ουσία, είτε πάμε σε ηλεκτρική ενέργεια δηλαδή, είτε όχι. Περνάμε τώρα στο θέμα των κατασκευών, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως οι δυσκολότερες κατασκευές είναι οι γέφυρες, καλούνται να γεφυρώσουν ένα χάσμα μεταξύ δύο πλευρών, ας πούμε, τις δύο όχθες ενός ποταμού, ή μπορούν να συνδέσουν ένα άνοιγμα, και συνήθως για να κατασκευαστούν είτε από πέτρα παλιότερα, πιο παραδοσιακά, με τόξα, είτε σήμερα που υπάρχουν και τα τεχνικά μέσα, με ενισχυμένο σκυρόδεμα, μπετόν δηλαδή, μπετόν αρμέ, βαριές κατασκευές ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που έχουμε προσπαθήσει να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο κατασκευής, έχουμε πέσει πάνω στην εναέρια μεν κίνηση, αλλά με πάρα πολύ συχνά και κοντά το ένα με το άλλο υποστηλώματα. Επομένως, εδώ δεν έχουμε ίσως κατάχρηση σε μπετόν, αλλά έχουμε σίγουρα κατάχρηση σε σίδηρο για να στηρίζεται όλη αυτή η κατασκευή. Σύγχρονες εφαρμογές που βλέπουμε από τώρα, ακόμα και αν τα μέσα κινούνται στον αέρα, που είναι οπωσδήποτε μία λύση, βλέπουμε ότι κινούνται πάνω σε δίκτυα τα οποία είναι κατασκευασμένα με ένα βαρύ και άκομψο τρόπο. Εάν συνδυάσουμε αυτές τις δύο εικόνες, καταλήγουμε σε μία έμπνευση που είχε ο εμπνευστής, δηλαδή ο εγκέφαλος της Skype, θα τον παρουσιάσω αναλυτικότερα στη συνέχεια, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι. Συνδύασε λοιπόν δύο εμπειρίες. Μία ήταν από την κίνηση για να περάσουν μαθητές του σχολείου από τη μία όχθη του ποταμού απέναντι στην άλλη, εκμεταλλευόμενοι ένα τεντωμένο σειρματόσχηνο και ολισθένοντας πάνω σε αυτό. Και η άλλη είναι μια γνώση που υπήρχε από πιο παλιά και είναι ένας ηλεκτροκινητήρας προσαρμοσμένος στην ρόδα ενός οχήματος. Εδώ μιλάμε για ένα πατίνι, το χρησιμοποιούσαν είτε ιδιώτες είτε επαγγελματίες. Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, δεν καταλήγουμε βέβαια στο τελεφερίκ, όπως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάποιοι, γιατί το τελεφερίκ δεν κινείται από μόνο του. Έχει ένα σύστημα που περιστρέφει το σειρματόσχηνο, στο οποίο κινείται, δηλαδή τραβάει από τη μία πλευρά και αμολάει από την άλλη πλευρά και έτσι κινείται το τελεφερίκ. Επομένως, ξοδεύει ενέργεια και δεν κινείται από μόνο του. Δεν έχουμε δηλαδή ηλεκτροκίνηση στο επίπεδο της ρόδας ή του σημείου, δηλαδή στο οποίο εφάπτεται η κατασκευή του βαγονιού με την γραμμή. Η Skyway λοιπόν έχει αναλάβει την πρωτοπορία στον τομέα των μεταφορών αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ήδη έχει μελετήσει και έχει κατασκευάσει τροχαίο υλικό, δηλαδή διαφόρων τύπων οχήματα και βεβαίως μια πρωτοποριακή γραμμή ως προς την δομή της, την αρχιτεκτονική της, για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο των μεταφορών στην επόμενη γενιά. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τι θα μπορούσε να συμβεί. Φυσικά αυτό είναι ένα φωτομοντάζ, αλλά είναι μια γραμμή η οποία στην ουσία ακυρώνει το δρόμο. Δεν μας ενδιαφέρει καν αν αυτός ο δρόμος έχει κίνηση ή όχι. Θα μπορούσε να είναι μποτιλιαρισμένος, αλλά τα οχήματα από πάνω θα κυκλοφορούσαν θαυμάσια. Και βλέπετε εδώ ότι μιλάμε και για διαφόρων τύπων οχήματα, δηλαδή άλλα ταξιδεύουν πάνω από τη γραμμή, άλλα ταξιδεύουν σε ανάρτηση κάτω από τη γραμμή και υπάρχει και το μπλε, το μικρό όχημα αυτό. Είναι ένα βαγονάκι το οποίο μεταφέρει
ή εμπορεύματα συσκευασμένα ή φορτίο χύμα. Θα πούμε και πιο μετά για αυτά τα διάφορα είδη τροχαίου υλικού που υπάρχουν. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέραμε είναι ότι όταν έχουμε μία ανομαλία στην επιφάνεια, για να την ξεπεράσουμε, κόβουμε τα εξωγκώματα και γεμίζουμε τις κοιλότητες. Δηλαδή είτε αυτές οι κοιλότητες είχαν νερό, είτε λίμνη, είτε ποτάμι, μπορεί να βάζουμε έναν αγωγό και να μπαζώνουμε το ποτάμι, έχουν γίνει πάρα πολλές φορές αυτά, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια επίπεδη επιφάνεια για να περάσει μια γραμμή μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια διαταράσσουμε και τα οικοσυστήματα που ήταν στην περιοχή αυτή από πριν και δεν χρωστάνε τίποτα. Μετά πρέπει να φέρουμε υλικά για να δημιουργήσουμε την υποδομή πάνω στην οποία θα σχεδιάσουμε την γραμμή, θα την κατασκευάσουμε και θα τη στηρίξουμε και πάνω από τη γραμμή αυτή τελικά μπορεί να περάσει ένας σειρμός. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα στάδια τα προηγούμενα και να αφήσουμε τη φύση στην ησυχία της και τα βουνά να είναι βουνά και τα ποτάμια να είναι ποτάμια, τότε πηγαίνουμε στην ανύψωση της γραμμής, δηλαδή είναι η λύση που στηρίζουμε μια γέφυρα, όπως είδαμε και κάποιες εικόνες πιο πριν, πάνω σε κολόνες και περνάει η γραμμή από πάνω. Ερχόμαστε τώρα στην ιδέα που ήταν ο συνδυασμός των δύο εικόνων που είδαμε πριν, δηλαδή το σειρματόσχηνο που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να διασχίσουν το ποτάμι και ο ηλεκτροκινητήρας. Για παράδειγμα, ξεφορτωνόμαστε εδώ την υπερκατασκευή της γέφυρας, όλο αυτό το σίδερο από πάνω και το αντικαθιστούμε με ένα σειρματόσχηνο. Ήδη έχουμε κάνει την κατασκευή μας πολύ πιο ελαφριά. Επομένως, δεν χρειαζόμαστε και τόσο χοντρές κολόνες για να στηρίξουν αυτό το οικοδόμημα. Μπορούμε λοιπόν να τις λεπτύνουμε. Ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικονομία σε υλικό. Εάν δούμε τις ιδιότητες ενός τεντωμένου σειρματόσχηνου και ιδίως εάν σκεφτούμε πώς αυτό μοιάζει με μια χορδή κιθάρας και τον τρόπο που αυτή η χορδή κιθάρας στερεώνεται στα άκρα, δηλαδή πώς κάνει μια γωνία και στηρίζεται πάνω στο ξύλινο κομμάτι της κιθάρας, τότε έχουμε την ιδέα που είναι το τεντωμένο σειρματόσχηνο και βεβαίως το στήριγμα στα άκρα για να τσιτωθεί καλά και αν γίνει αυτό δεν είναι καν απαραίτητα αυτά τα δύο κολονάκια στη μέση. Επομένως έχουμε περαιτέρω οικονομία στο υλικό, κάνουμε την κατασκευή μας πολύ πιο ελαφριά και μπορούμε πλέον να την χρησιμοποιήσουμε βάζοντας την ειδική διαδρομή που θα δούμε μετά που έχει σχεδιαστεί, πάνω στην οποία μπορεί να ταξιδέψει το τροχαίο μας υλικό. Αυτή είναι η διατομή και είναι η πατέντα στην οποία στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της Skyway. Είναι δηλαδή η παριθμόν 1 ευρεσιτεχνία φυσικά για όλο τον κόσμο. Και είναι στην ουσία, βλέπετε, δέσμες από τέτοια σειρματόσχηνα. Βλέπουμε 6 γύρω-γύρω και ένα στη μέση 7 και 6 τέτοιες συστοιχίες από σειρματόσχηνα, δηλαδή μια πολύ στέρεα κατασκευή. Έχει και μπετόνι ένα αφρόδες υλικό πλήρωση στη μέση, το οποίο εξασφαλίζει ότι το σχήμα αυτό δεν θα παραμορφώνεται, γιατί φυσικά θα υφίσταται καταπονήσεις και από το βάρος των οχημάτων που περνάει από πάνω και έτσι έχουμε την μονάδα της σιδηροτροχιάς με μια κεφαλή από ατσάλι, πάνω στην οποία ολισθαίνει χωρίς πάρα πολλές τριβές το τροχαίο μας υλικό. Και έτσι έχουμε σχηματίσει διάφορους τύπους ανάλογα με το τι είναι ακριβώς αυτό που θα κινηθεί πάνω στις γραμμές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ημι-άκαμπτη γραμμή, που είναι η πρώτη, την εντελώς άκαμπτη, που είναι για πιο μεγάλο οχήματα, όπως βλέπουμε αυτό που κινείται από πάνω. Και έχουμε και την εύκαμπτη γραμμή, που είναι για μικρότερα βαγόνια από το τροχαίο υλικό, που δεν έχουν και ανάγκη να είναι πάνω σε εντελώς άκαμπτη επιφάνεια. Έχουμε λοιπόν ξεπεράσει με την τεχνολογία αυτή ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και εκεί πάμε και στην περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων, που είναι η αντίσταση από τον αέρα. Τα οχήματα που κινούνται πάνω στην επιφάνεια της Γης, όπως τα αυτοκίνητα, για να ξεπεράσουν την αντίσταση του αέρα, ξοδεύουν αρκετή ενέργεια και αυτό συμβαίνει επειδή η ροή του αέρα πίσω από το όχημα είναι πάρα πολύ διαταραγμένη, δημιουργείται δηλαδή ένας στρόβιλος, ο οποίος καθυστερεί το αυτοκίνητο, το κάνει και έχει μεγαλύτερη αντίσταση, κάτι που δεν συμβαίνει με τα οχήματα που κινούνται πάνω από την επιφάνεια της Γης και επιτρέπουν στο ρεύμα του αέρα να πάει και πάνω και κάτω από το όχημα και να συναντιέται πίσω με μια σχετικά ομαλή ροή.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε οχήματα τα οποία συναντάνε πολύ λιγότερη αντίσταση στον αέρα. Για παράδειγμα εδώ έχουμε οχήματα τα οποία μεταφέρουν το ένα 14 επιβάτες και το άλλο 6. Το ένα πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα την ώρα και το άλλο μπορεί να φτάσει και τα 500 με πολύ χαμηλή αντίσταση αεροδυναμική. Και έχουμε και τις καταναλώσεις σε συμβατικό καύσιμο, είναι το ανάλογο, φυσικά καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αν αυτή η ενέργεια μπορούσε να αντιστοιχηθεί με ορυκτό καύσιμο, π.χ. πετρέλαιο, θα είχαμε μία αναλογία ανά επιβάτη για τα 100 χιλιόμετρα μίας διαδρομής, στην πρώτη περίπτωση 12 κιλά, δηλαδή περίπου 12 εκατοστά του κιλού, και θα είχαμε στην αντίστοιχη περίπτωση που περίπου το κιλό είναι με το λίτρο για το καύσιμο, θα είχαμε 12 εκατοστά του λίτρου καύσιμου, το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ λίγο, αν το σκεφτούμε, και στην άλλη περίπτωση που όμως η ταχύτητα είναι πενταπλάσια, έχουμε περίπου ένα λίτρο ανά επιβάτη, το κόστος του πετρελαίου το ξέρουμε, στην ουσία είναι γύρω στο 1 ευρώ και κάτι, για τα 100 χιλιόμετρα, για τα 500 χιλιόμετρα που θα μπορούσε να είναι μια διαδρομή π.χ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα ήταν γύρω στα 5 με 6 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή. Φυσικά αν βάλουμε, ανάβουμε υπόψη μας και τα κόστη που έχουν σχέση με τη συντήρηση και όλα αυτά, θα πηγαίνει λίγο πιο πάνω το κόστος για να λειτουργεί μια τέτοια γραμμή, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ οικονομικά επίπεδα. Αυτό είναι το στοιχείο που βοηθάει στην ασφάλεια. Ήδη έχουμε έναν παράγοντα ασφαλείας απομακρυνόμενη από το έδαφος. Το έδαφος έχει πάρα πολλούς κινδύνους, έχει απρόβλεπτους κινδύνους, κυρίως επειδή έχει κίνηση πάρα πολλών οχημάτων, αφενός, και αφετέρου έχουμε και τον παράγοντα του ανθρώπινου σφάλματος, καθόλου αμεληταίος, πολλά έχουν συμβεί στην επιφάνεια, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα 5-10 μέτρα πάνω από την επιφάνεια. Εκεί είμαστε πολύ πιο άνετα για να κινηθούμε. Και αν έχουμε και αυτό τον μηχανισμό, τον αντιεκτροχιαστικό, έχουμε και πολύ καλή συμπεριφορά ίσως σε ρεύματα αέρα που να είναι να φυσάνε, ας πούμε, το όχημά μας πλευρικά και να κινδυνεύουν, ας πούμε, να το εκτροχιάσουν. Όταν κολλάει πάνω στην γραμμή με αυτόν τον τρόπο, αριστερά και δεξιά, είναι πάρα πολύ σταθερό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αυτό δεν είναι φωτομοντάζ, είναι ένα πραγματικό όχημα από δοκιμές που έχουν γίνει, από επιδείξεις που έχουν γίνει στο πάρκο. Θα δούμε πιο μετά για το πάρκο που κανείς μπορεί να γνωρίσει από κοντά την τεχνολογία αυτή. Και πάμε να δούμε πώς συγκρίνεται αυτή η τεχνολογία, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, σε σχέση με πάρα πολλοί βασικές παραμέτρους που έχουν σχέση με την σχεδίαση. Η μία είναι η κεφαλαιοχική δαπάνη, δηλαδή τι στοιχίζει για να στήσουμε μια τέτοια γραμμή. Είναι οι λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή τι στοιχίζει αφού τη στήσουμε να λειτουργήσει αυτή η γραμμή. Τι σημαίνει όλη αυτή η εγκατάσταση για το περιβάλλον, δηλαδή πόσο επιβαρύνουμε το περιβάλλον μας. Τι σημαίνει από πλευράς ασφάλειας για τους επιβαίνοντες. Τι σημαίνει από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης. Και τι σημαίνει τελικά από πλευράς μεταφορικής ικανότητας, δηλαδή πώς συγκρίνεται το προτινόμενο αυτό είδος μεταφοράς με άλλα που είτε έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη είτε όχι. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια από τα μέσα που προτείνουμε για τις συγκρίσεις μας. Από αυτά, ίσως το πρώτο, πάνω αριστερά, να μην μας είναι γνωστό, είναι ένα τρένο μαγνητικής αιώρησης. Χρησιμοποιεί, δηλαδή, μαγνητική δύναμη για να αιωρείται, να μην κυλάει, δηλαδή, πάνω σε μία γραμμή, σε μία ράγα, αλλά να είναι σε μία μικρή απόσταση από αυτήν, στην ουσία κερδίζοντας από την τριβή που δεν θα υπάρχει, από την επαφή του σειρμού με την ράγα. Έχουμε το τρένο μονής τροχιάς, διπλής τροχιάς, αυτοκίνητο, υφορτηγό, αεροπλάνο, το μετρό, το πλοίο και φυσικά την Skyway. Πάμε να δούμε πώς συγκρίνονται τα μέσα αυτά. Έχουμε λοιπόν ως προς τις κεφαλαιοχικές δαπάνες, δηλαδή τι στοιχίζει για να στήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, μια γραμμή που να πηγαίνει σε κάποια απόσταση, και βλέπουμε ότι οι δαπάνες για να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο, δηλαδή να περάσουμε γραμμές πάνω στις οποίες θα κυκλοφορεί το τροχαίο μας υλικό, είναι σημαντικά μικρότερες για το αντίστοιχο μήκος από ό,τι είναι για να στρώσουμε έναν δρόμο στο οποίο θα κινούνται οχήματα ή άλλου τύπου σιδηρόδρομοι, δηλαδή το μαγνητικό αυτοτρένο και το τρένο το μονό.
με την μόνη τροχιά. Είναι σημαντικά πιο φτηνό. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 3 με 8 εκατομμύρια δολάρια για κάθε τρέχον χιλιόμετρο. Τα άλλα είναι πολύ ακριβότερα. Το πρώτο, ας πούμε, έχει γύρω στα 100, για να καταλάβετε τάξη μεγέθους. Εδώ είναι τι θα γίνει, άπαξ και το στήσαμε, ωραία το στήσαμε. Για να λειτουργήσει λοιπόν αυτό, έχει κάποιες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές είναι φυσικά η ενέργεια που καταναλώνει, είναι το προσωπικό που απασχολείται, που είναι πάρα πολύ μειωμένο στην περίπτωσή μας, ακριβώς επειδή έχουμε τη δυνατότητα του τηλεχειρισμού. Όλα αυτά τα δίκτυα μπορούν να συγκεντρωθούν ως προς την διαχείρισή τους σε ένα κεντρικό σημείο, μπορεί να απασχοληθεί πολύ λιγότερος κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγάλο επίπεδο αυτοματισμού και επομένως γλιτώνουμε σε σχέση με όλα τα άλλα μέσα και από αυτό. Τι σημαίνει για το περιβάλλον? Φυσικά δεν έχουμε καυσαέρια όπως έχουν στην πρώτη μας μπάρα τα αυτοκίνητα, επομένως επιβαρύνουμε εκ των προτέρων πολύ λιγότερο. Αν υποθέσουμε ότι για την ηλεκτρική μας ενέργεια ένα ποσοστό της ενέργειας που ξοδεύουμε δεν είναι ανανεώσιμη, τότε έχουμε κι εμείς ένα μικρό ποσοστό, αλλά σίγουρα ακόμα και στους πυλώνες που θα εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά στοιχεία που ανανεώνουν τα επίπεδα της ενέργειας στο δίκτυο, βοηθάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον κίνδυνο, πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους επιβάτες. Βλέπουμε ότι το αυτοκίνητο έχει την θλιβερή πρωτιά και το ξέραμε αυτό. Είναι πολύ λιγότερα τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, για παράδειγμα, από ό,τι είναι τα αυτοκινητιστικά. Έχουμε πικρή πείρα από τις εξόδους, τις γιορτές και από όλα αυτά. Ξέρουμε τι συμβαίνει όταν κινούνται πολλά οχήματα στον κόσμο. Υπάρχει και ο παράγοντας του ανθρώπινου σφάλματος. Όλα αυτά αυξάνουν πάρα πολύ τον κίνδυνο και δίνουν την υπεροχή στην δική μας τεχνολογία. Ως προς την κατανάλωση της ενέργειας, έχουμε ακόμα και τη σύγκριση με το αεροπλάνο σε αυτή την φάση. Επομένως, έχουμε υπεροχή σε όλη αυτή την γκάμα μέσων που είναι από σιδηροτροχιάς μέχρι οχήματα που κινούνται στον δρόμο μέχρι και σε αυτό το σημείο. Και βέβαια η υπεροχή ως προς τον πλησιέστερό μας ανταγωνιστή, που δεν είναι άλλος από το γνωστό μας μετρό, που είναι ένας πολύ δυνατός ανταγωνιστής. Το έχουμε δοκιμάσει, το γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Ακόμα και εκεί υπερέχουμε για έναν επιπλέον λόγο, ότι έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα σειρμών στο δίκτυό μας. Σημαίνει δηλαδή ότι η απόσταση του ενός οχήματος από το αμέσως επόμενο χρονικά είναι πάρα πολύ μικρότερη. Για παράδειγμα, σε κάποιες από τις τεχνολογίες μας έχουμε δυνατότητα να το ρίξουμε και ακόμα και κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα. Φανταστείτε δηλαδή να περνάει ένα τέτοιο όχημα σε χρόνο μικρότερο από 20 δευτερόλεπτα το προπορευόμενο από το επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αυξήσουμε την συνολική μας μεταφορική ικανότητα πάρα πολύ και τελικά να ξεπεράσουμε ακόμα και το μετρό, που σε ώρες αιχμής δεν μπορεί να κινηθεί συνήθως με δρομολόγια πάνω από δύο, μάλλον λιγότερο από τα 2 λεπτά. Επομένως, κάνοντας μία ανασκόπηση για τα γνωστά μας μέσα, έχουμε δηλαδή βάλει και το αεροπλάνο στη σύγκριση και το πλοίο στα 2 άκρα, δηλαδή το αεροπλάνο ακριβό αλλά πάρα πολύ ταχύτερο και το πλοίο στο άλλο άκρο πιο αργό αλλά πολύ οικονομικότερο. Πού τοποθετούμε την δική μας τεχνολογία σε σχέση με όλα αυτά τα μέσα, δηλαδή έχουμε επίσης το αυτοκίνητο και το σιδηρόδρομο με τη διπλή τροχιά? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά σε χρόνους. Η τεχνολογία μας κινείται γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές της εκτός από το αεροπλάνο και είναι σημαντικά φτηνότερη από όλους, ακόμα και από το πλοίο. Το έξω δηλαδή για να κινηθεί ένα καράβι σε μια αντίστοιχη διαδρομή σε μήκος. Αυτή είναι πραγματική επίσης φωτογραφία από το ίδιο πάρκο. Βλέπουμε λοιπόν μια συνδυασμένη επίδειξη του τροχαίου υλικού. Υπάρχει, έχει σχεδιαστεί, είναι πάρα πολύ κοντά στο να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται. Φυσικά έχουν ολοκληρωθεί πάρα πολλά στάδια δοκιμών, θα τα δούμε λίγο και στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία. Και να πούμε 2 λόγια για τον εμπνευστή, τον εγκέφαλο όλης αυτής της τεχνολογίας, πρώην καθηγητή, τον Ανατόλη Γιουνίτσκι, καθηγητή μηχανολογίας φυσικά, ο οποίος είναι ένας οραματιστής γενικότερα, δεν περιορίζεται δηλαδή, όπως θα δούμε μετά, μόνο στην μεταφορά, το πάει πολύ παραπέρα. Έχει σχεδιάσει αυτός και η πολύ μεγάλη του ομάδα ως προς τους επιβάτες έναν ικανότατο στόλο από οχήματα με διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικές
χωρητικότητες σε επιβάτες, διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικά είδη γραμμών, από το πιο μικρό, το πάνω αριστερά, που είναι για δύο μόλις άτομα, μέχρι το κάτω δεξιά, που είναι για αρκετά περισσότερα. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και μοντέλα με πολύ ειδικές προδιαγραφές, ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις συνθήκες μιας γραμμής. Έχουμε λοιπόν, για παράδειγμα, το Unibike, το οποίο μπορεί να βγει σε πολλές εκδόσεις, ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν δηλαδή προορίζεται για επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν ακόμα και μία επαγγελματική συζήτηση, συνάντηση, μπορούν να το κάνουν. Το μεσαίο από την πάνω σειρά είναι για αυτό το σκοπό, με αντικριστά καθίσματα. Μπορεί να μπει μέχρι και ένα αμαξίδιο για άτομα με ειδικές ανάγκες, κάτω αριστερά. Υπάρχει ακόμα και για ένα άτομο, αν θέλει να ταξιδέψει με κάποια πολυτέλεια, σε μία πιο ξαπλωτή θέση, πάνω αριστερά κτλ. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις δυνατότητες, άρα μπορούμε να κινηθούμε σε διαφόρων απαιτήσεων γραμμές, που μπορεί να είναι από χιονοδρομικά κέντρα μέχρι για τουριστικούς σκοπούς σε διαδρομές με μεγάλο φυσικό κάλλοστο, να μπορείς να απολαμβάνεις το τοπίο από ψηλά, είναι άλλο πράγμα. Και έχουμε βέβαια και τον στόλο των οχημάτων, του τροχαίου υλικού που σχετίζεται με την μεταφορά προϊόντων. Είτε τα προϊόντα αυτά είναι συσκευασμένα, το πρώτο απ' όλα είναι το πολύ γνωστό κοντέινερ που έχει μέσα φυσικά άλλα προϊόντα, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο σχετίζεται με την ακτοπλοεία και κυρίως με τα πλοία τα οποία μεταφέρουν κοντέινερ και βοηθούν υπό κάποιες συνθήκες στην εκφόρτωση και στην φόρτωση του φορτίου πάνω στα καράβια. Και πιο κάτω έχουμε κάποια άλλα βαγονέτα, τα οποία είναι για χύμα φορτίο, μπορεί να είναι μετάλλευμα, μπορεί να είναι άλλα προϊόντα, σιτηρά, πετρώματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και υπάρχει και το κάτω-κάτω που είναι ένας κυλιόμενος σημάντας, πάρα πολύ σημαντικό για κυρίως ορυχεία, για ορυκτά προϊόντα, τα οποία μπορούν να κυλούν πάνω στον ημάντα, αποφεύγοντας τα γνωστά βαγονάκια στα ορυχεία και τροφοδοτώντας το υλικό αυτό εν συνεχεία τα βαγόνια μας που μπορούν να μεταφέρουν αυτό το υλικό χύμα στο πρώτο σημείο που μπορεί να γίνει το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας τους. Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας, κυρίως για τις πόλεις, είναι πολύ σημαντικό και ως προς τον χώρο που καταλαμβάνει όλη αυτή η τεχνολογία στην εγκατάστασή της. Είναι πάρα πολύ μικρότερος. Είναι λιγότερο ίσως και από το 1 εκατοστό της συνολικής επιφάνειας που θα μπορούσε να καταλαμβάνει ένα δίκτυο από δρόμους για να εξυπηρετήσει παρόμοια μεταφορική ικανότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί μπορούμε να καταργήσουμε δρόμους και στην ουσία να μην χάσουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε επιβάτες και υπηρεσίες στους ίδιους άξονες, αλλά πάνω από τη γη. Και όλη αυτή η επιφάνεια που καταλαμβανόταν κάποτε από τους δρόμους θα μπορεί να αποδοθεί σε άλλες χρήσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν καλλιέργειες, θα μπορούσαν να γίνουν χώροι αναψυχής, θα μπορούσαν δηλαδή να αποδοθούν στον κόσμο και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής. Ο κύριος Γιουνίτσκι έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά από τα τέλη δεκαετίας του 70 και έχει φροντίσει φυσικά να πάρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από φορείς που τις εκδίδουν, φυσικά και το ISO, δεν μπορεί να λείπει από αυτή την τεράστια συλλογή. Πάρα πολλές διακρίσεις, πάρα πολλά βραβεία. Έχουμε κάνει και καινούργιες εγκαταστάσεις. Η Skyway έχει μεταφερθεί σε ένα καινούργιο κτίριο για να στεγάσει τις πάρα πολλές απαιτήσεις. Πάνω από 60 τμήματα μελετητών συστεγάζονται εκεί σε μια επιφάνεια πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, έχουμε μια άνεση να δημιουργούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτω από την καθοδήγηση του κυρίου Γιουνίσκη. Έχουμε, εκτός από το κτίριο στο οποίο γίνεται η μελέτη και η σχεδίαση, φυσικά θα μπορούσε να λείπει και το κτίριο στο οποίο γίνεται η κατασκευή. Η κατασκευή γίνεται εξ ολοκλήρου από την Skyway και τους μηχανικούς της. Είναι πάρα πολύ έμπειροι σε αυτό το κομμάτι. Συναρμολογούν υλικά τα οποία τις περισσότερες φορές παράγονται στις ίδιες τις εγκαταστάσεις και δημιουργούν το τροχαίο υλικό το οποίο εν συνεχεία θα μεταφέρεται στα σημεία που πρόκειται να δοκιμαστεί και εν τέλει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου για
εμπορικές εφαρμογές. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό χώρο. Το βλέπουμε εδώ, όπως φυσικά δεν είναι πια, όπως ήταν το 2016. Είναι ο χώρος ο οποίος φιλοξενεί το Ecotechno Park. Είναι ένας χώρος στον οποίο γίνονται κυρίως οι δοκιμές, μετρήσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό. Γίνεται κάθε χρόνο και μία γιορτή, μία εκδήλωση στα μέσα Αυγούστου, στην οποία όλοι μπορούν να πάνε, να επιβαστούν στον εξοπλισμό αυτό, στο τροχαίο υλικό και να δοκιμάσουν μικρές διαδρομές σε ένα μήκος μέχρι και 3 χιλιόμετρα περίπου, κατά μήκος αυτής της έκτασης, σε ειδικές γραμμές, σε υλικό που έχει στηθεί, θα το δούμε και στην εξέλιξή του. Έτσι ήταν πέρσι, βλέπετε ότι έχει προχωρήσει όλη η διαμόρφωση, στην ουσία έχει φτάσει σε τελικό στάδιο, έχουν στηθεί οι γραμμές, έχει στηθεί ένα σημάντας, στον οποίο γίνονται δοκιμές για το τελευταίο τρόπο μεταφοράς που είδαμε για τα προϊόντα και τις συσκευασίες. Εδώ είναι φυσικά για προϊόντα χίδιν. Έχουμε τις γραμμές, πάνω από μία γραμμή μεγάλου μήκους. Μπορεί ακόμα και το όχημα το γρήγορο να κινηθεί πάνω σε αυτή τη γραμμή. Φυσικά όχι αναπτύσσοντας τη μέγιστη ταχύτητά του, αλλά παρόλα αυτά μπορεί κανείς να αποκομίσει αυτή την εμπειρία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτές είναι εικόνες από το φεστιβάλ, το φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα κάθε Αύγουστο, κάθε μέσα Αυγούστου, συνήθως από 16 μέχρι 18, ανάλογα με τι μέρες πέφτουν. Έχουν γίνει ήδη από το 17, με σχετικά λίγο κόσμο και ακόμα δεν ήταν οι εγκαταστάσεις ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, αλλά το 18 και το 19 έγιναν αυτές οι γιορτές με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται και για μια πολύ σημαντική ακόμη δραστηριότητα, που είναι οι επαγγελματικές συναντήσεις με αντιπροσωπείες χωρών, οι οποίες στέλνουν υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησής τους, όπως για παράδειγμα υπουργοί ή υπεύθυνοι των μεταφορών, για να συζητήσουν με τα στελέχη της Skyway θέματα που σχετίζονται με πιθανές συνεργασίες. Οι χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει εντονότερο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής είναι χώρες που γεωγραφικά τοποθετούνται στην Αποανατολή. Μιλάμε για το Βιετνάμ και μιλάμε και για την Ινδονησία. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα και με τις δύο αυτές περιπτώσεις. Αναμένονται να υπογραφούν τα τελευταία προσύμφωνα και ίσως κάποιες τελικές συμφωνίες μέχρι το τέλος αυτού του έτους ή μπορεί και μέχρι την αρχή του επομένου, για project τα οποία θα αναλάβει η Skyway να κατασκευάσει στις χώρες αυτές. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χώρες αυτές προέρχονται από δύο διαφορετικά στάδια. Το ένα είναι πλήρως ανεπτυγμένο ως προς το έδαφος που είναι η Ινδονησία και το άλλο είναι χωρίς καθόλου ανάπτυξη, ιδίως σε αγροτικές περιοχές όπως είναι το Βιετνάμ. Εδώ βλέπετε το άλλο πάρα πολύ μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, φυσικά αυτό είναι μία μακέτα. Είναι ένα έργο που εκτελήσεται στην Σάρζαμ, είναι μία περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί. Φυσικά δεν είναι τυχαία η επιλογή του σημείου. Πρώτον, από πλευράς επιχειρηματικής υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως και το κίνητρο να δημιουργηθεί τροχαίο υλικό και εξοπλισμός, ο οποίος να συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι ας πούμε αυτός που σχεδιάζεται για βόρεια και εύκρατα κλίματα ή κλίματα όπως ακόμα πιο πάνω που είναι με πάρα πολύ κρύο. Εδώ έχουμε στην ουσία συνθήκες ερήμου. Οι φωτογραφίες αυτές είναι πραγματικές από τις εγκαταστάσεις που είναι σε ανέγερση αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι ακόμα και τα στηρίγματα, πάνω στα οποία δηλαδή στείνονται οι γραμμές με τα σειρματόσχηνα, έχουν διαφορετικό σχήμα. Ακόμα και το τροχαίο υλικό, μαθαίνουμε, το οποίο σχεδιάζεται να αντέχει σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, να έχει δηλαδή τις ίδιες επιδόσεις και το ίδιο επίπεδο άνεσης για τους επιβαίνοντες, αλλά βέβαια να αντέχει και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως μπορεί να είναι οι αμοθύελες ή
άλλες αντικσότητες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην έρημο. Ανακεφαλαιώνοντας ως προς το σχολιασμό τον γενικό για το επίπεδο της τεχνολογίας αυτής, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μία καινοτομία και ίσως πολύ παραπάνω από μία, αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο ο κύριος Ζινίσκι έχει καταθέσει και έχουν εγκριθεί πάνω από 120 διαφορετικές πατέντες σε παγκόσμια φυσικά κλίμακα, αφού το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μιλάμε για την κορυφή της καινοτομίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι κινούμαστε πάνω από το έδαφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελευθερώνονται οι χρήσεις στο έδαφος και μεταφέρεται ένα μέρος της μεταφορικής κίνησης, είτε αυτό είναι επιβάτες, είτε αυτό είναι εμπορεύματα, πάνω από την επιφάνεια της Γης, επομένως σε λεωφόρους εναέριας, οι οποίες δεν διασταυρώνονται με τα επίγεια μέσα μεταφοράς, επομένως όλα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο άνετα. Έχουμε πολύ ψηλότερες ταχύτητες, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ταχύτητες στα δίκτυα αυτά και με το γεγονός ότι μπορούμε να τηλεκατευθύνουμε στην ουσία το τροχαίο μας υλικό, επομένως έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε πολύ καλύτερα το στόλο και να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και, πάρα πολύ βασικό, με μεγαλύτερη ασφάλεια, πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Πάνω από 1000 φορές μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι θα είχαμε σε κίνηση πάνω στον δρόμο. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό για τις επιλογές των επιβατών να κινηθούν με ένα τέτοιο εναέριο μέσο. Η όλη εγκατάσταση είναι πάρα πολύ αποδοτική για όποιον αποφασίσει, οργανισμό ή επιχειρηματικό σχήμα, αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση αυτής της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση μιας περιοχής ή των αναγκών μιας περιοχής. Και έχουμε την ευκολία ότι έχουμε εύκολα εντάξιμη την τεχνολογία αυτή στον χώρο, ακριβώς διότι έχουμε δυνατότητα να μην διαταράξουμε την κίνηση στην επιφάνεια, αφού η επιφάνεια που χρειαζόμαστε για να στήσουμε τους πυλώνες και εν συνεχεία τις ειδικές αυτές ράγες είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτεταμένα έργα στο έδαφος και να διαταράξουμε τις ισορροπίες στην επιφάνεια προκειμένου να κατασκευάσουμε γραμμές της τεχνολογίας αυτής. Τέλος, και πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε τεχνολογία απολύτως φιλική προς το περιβάλλον. Και δεν είναι μόνο η ελάχιστη ενέργεια που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους τα οχήματα αυτά, επιτυγχάνουν δηλαδή ποιοτικά πάρα πολύ φθηνότερη μετακίνηση ενεργειακά, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια φυσικά, αλλά έχουμε και την άλλη παράμετρο που έχει σχέση με το τι διαταράσσουμε στο περιβάλλον και έτσι δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να πειράξουμε την ισορροπία της χλωρίδας ή της πανίδας σε μια περιοχή προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο δίκτυο. Έχουμε επίσης την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ακόμα και μικρά υψώματα χωρίς να έχουμε εξκαφείς και τα λοιπά που να ταξίνουν και να τασοπεδώνουν. Και αυτό διότι η τεχνολογία μας έχει μία επιπλέον δυνατότητα να εκμεταλλεύεται μικρή κλίση στις πλαγιές. Μπορεί δηλαδή να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο ακόμα και με 15 ή και περισσότερες σε κάποιες περιπτώσεις μοίρες κλίσεις, που σημαίνει ότι μπορεί η γραμμή να είναι άνετα και ανηφορική, κάτι που δεν ισχύει με τα επίγεια μέσα μεταφοράς, τουλάχιστον τους σιδηροδρόμους, οι οποίοι σε τέτοιες περιπτώσεις αναγκάζονται και κάνουν πάρα πολύ δαπανηρά τούνελ μέσα από βουνά. Ανακεφαλαιώνοντας, στην ουσία η έννοια Skyway συμπεριλαμβάνει και αυτά τα τρία μέρη, δηλαδή χρησιμοποιούμε τεχνολογία που έχει σχέση με τις υποδομές, που είναι ο αριθμός 1, δηλαδή είναι είτε μέσα στις πόλεις είτε έξω στην ύπαιθρο, όλη η υποδομή, οι σταθμοί στην ουσία που σχεδιάζονται ώστε τα οχήματα αυτά να μπορούν να σταματάνε, να επιβραδύνουν και να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται κόσμος. Το νούμερο 2 είναι τα διάφορα είδη γραμμών, τα 3 όπως είδαμε πιο πριν, δηλαδή η άκαμπτη, η ημιάκαμπτη και η πλήρως εύκαμπτη. Και το 3 βέβαια είναι τα διάφορα είδη τροχαίου μας υλικού, είτε αυτά που μεταφέρουν επιβάτες, είτε αυτά που μεταφέρουν εμπορεύματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η υπόθεση Skyway είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία
περιλαμβάνει και τα τρία αυτά, δηλαδή στην ουσία είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν μεταφοράς, εντελώς οικολογικό και πάρα πολύ φιλικό στο περιβάλλον και πάρα πολύ ασφαλές και όλα αυτά που είπαμε πριν. Όμως ο κύριος Γιουνίσκι είναι μια ανήσυχη φύση και δεν περιορίζεται σε ό,τι έχει σχέση με την μεταφορά αμυγός, αλλά οραματίζεται και πολιτείες ολόκληρες, όπως θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, που απαρτίζονται από κατοικίες οι οποίες είναι εντελώς βιοκλιματικές. Είναι δηλαδή αυτάρχης από πλευράς ενέργειας, χρησιμοποιώντας συστήματα που μετατρέπουν την ενέργεια, είτε την ηλιακή είτε και την αιωλική, και τα σπίτια είναι εντελώς ενεργειακά αυτόνομα. Ενεργειακά αυτόνομα σπίτια μπορούν να συνθέσουν έναν ενεργειακά αυτόνομο οικισμό με πολύ ψηλή ποιότητα, είναι λεγόμενες γραμμικές πόλεις, είναι δηλαδή πόλεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν κατά μήκος της τεχνολογίας, της μεταφορικής τεχνολογίας δηλαδή. Βλέπουμε δηλαδή κάποια ψηλότερα κτίρια από τα άλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πυλώνες για να στηρίξουν, ακόμα και να σχηματίσουν και στάσεις για τα οχήματα που κινούνται στον αέρα. Ήδη βλέπουμε εδώ στην εικόνα, ίσως είναι πάρα πολύ μικρά, οχήματα που κινούνται πάνω στις γραμμές αυτές. Και στην ουσία τι κάνουμε, απελευθερώνουμε εντελώς το έδαφος. Βλέπουμε στο έδαφος κινούνται πεζοί, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για οχήματα. Δηλαδή η μεταφορά από το ένα σημείο στο άλλο μπορεί να γίνεται εναέρια. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, από τα δίκτυα των μεταφορών που στείνονται στον αέρα μπορούν να περάσουν και άλλα δίκτυα που δεν έχουν σχέση αμυγός με τις μεταφορές, αλλά έχουν σχέση με υποδομές. Φανταστείτε να μπορούμε να περάσουμε στο κάτω μέρος μιας τέτοιας ράγας και συστήματα τηλεπικοινωνιών, να περάσουμε οπτικές ίνες, να περάσουμε ακόμα και άλλα δίκτυα που έχουν σχέση με την ίδρυυση, την αποχέτευση ή άλλες παροχές υπηρεσίες προς μια αναπτυγμένη και κατοικημένη κοινότητα. Επομένως, πολλά μπορούν να μεταφερθούν στον αέρα, περιορίζοντας την κίνηση στην επιφάνεια, αυξάνοντας κατακόρυφα την ποιότητα διαβίωσης σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και φυσικά όταν μεταφερθούν και άλλες υποδομές επάνω, μπορούμε να ελαφρύνουμε και τα διάφορα έργα υποδομών που απαιτούν σκεπτικές εργασίες στο έδαφος. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου κομματιού της παρουσίασης. Για μετά σας έχω τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να εμπλακεί σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια, και εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις πάνω στην τεχνολογία αυτή ή στα οχήματα ή οτιδήποτε, μπορείτε να την διατυπώσετε γραπτώς τώρα στο μηδικό χώρο που είναι στο chat κάτω αριστερά στην οθόνη σας, και να επιχειρήσω να σας την απαντήσω. Ο λόγος σε εσάς για ένα λεπτό ακόμη. Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακολουθώ για να την απαντήσω. Το επόμενο στάδιο, σας προειδεάζω, έχει σχέση με την συμμετοχή της καθεμίας και του καθενός μας σε όλο αυτό το όνειρο που χτίζεται ήδη αυτή τη στιγμή και έχει σχέση με την τεχνολογία Skyway. Είναι ένα όνειρο το οποίο μοιραζόμαστε ήδη με αρκετό κόσμο. Υπολογίζονται γύρω στους 400.000 οι άνθρωποι που το μοιράζονται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καθόλου λίγοι. Και αυτό συμβαίνει επειδή έχει επιλεγεί ένα μοντέλο αυτοχρηματοδότησης στην ουσία του έργου μέσα από τις συνεισφορές μεμονωμένων μικρών επενδυτών. Δεν βλέπω να έχετε βάλει κάποια ερώτηση. Εάν πάντως σας δημιουργηθεί στη συνέχεια, ελεύθερα διατυπώστε την και θα προσπαθήσω να την απαντήσω. Πηγαίνω λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης τώρα, που ξεκινάει με μία ανοιχτή πόρτα για όλους εσάς. Όλοι χωράνε σε αυτή την περιπέτεια, με την καλή έννοια φυσικά, γιατί αποβλέπουμε στην αλλαγή, εκβάθρων αλλαγή, όσων ξέραμε για τις μεταφορές και τις επικοινωνίες πάνω στο έδαφος. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο
στο project της Skyway και να δούμε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε. Πριν δούμε κάποια πακέτα τα οποία προτείνονται αυτή τη στιγμή και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο χρόνος που επιλέγουμε για την παρουσίαση αυτή τη στιγμή, πέφτει δηλαδή μέσα σε μία περίοδο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου, και στην οποία περίοδο προσφέρεται η δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται, ακόμα και στα υπάρχοντα μέλη, τους φίλους και μέλη της Skyway, να συμμετέχουν με, με ένα επενδυτικό πακέτο στην τεχνολογία αυτή, υπό πάρα πολύ προνομιακούς όρους. Τέτοιους όρους, όσοι είμαστε από λίγο πιο πριν σε αυτή την ιστορία, δεν έχουμε δει παρά πάρα πολύ παλιά και πολύ αμφιβάλλουμε αν θα ξαναδούμε στο μέλλον, όσο τουλάχιστον είναι ανοιχτές οι πόρτες για τους επενδυτές. Ίσως αναρωτιέστε γιατί σας δείχνω αυτές τις πάρα πολύ γνωστές εταιρείες. Το κάνω για τον εξής λόγο. Όπως είναι η ιστορία της Skyway αυτή τη στιγμή, ήταν και η ιστορία κάποια άλλη χρονική στιγμή όλων αυτών των πάρα πολύ μεγάλων εταιριών, πολυεθνικών, κολοσσών, κάποιες από αυτές, που είναι γνωστές σε όλους μας και έχουν ήδη φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα κεφαλαιοποιήσεων και άλλα τέτοια χαρακτηριστικά. Είναι γνωστές φυσικά για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό και εάν υποθέσουμε ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες που θα τις αποκαλύψω σε λιγάκι, ξεκινούσαν πάνω σε μία κλίμακα του χρόνου, κοιτάξτε στο κάτω μέρος της οθόνης, είναι όλα τα χρόνια από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι και τα αμέσως περασμένα χρόνια προς την δεξιά πλευρά και έχουμε εταιρείες οι οποίες ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν από η καθεμία από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο πάνω σε αυτή την γραμμή για να φτάσουν να αναπτυχθούν πάρα πολύ σημαντικά και να γίνουν γνωστές. Τι σημαίνει όμως αυτό για όσους τις εμπιστεύθηκαν από την αρχή, όταν ακόμα δηλαδή ήταν εντελώς άγνωστες και πόσο κερδισμένοι βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος, όταν είδαν ας πούμε μια πάρα πολύ μικρή τοποθέτηση που έκαναν στην αρχή επειδή ίσως τις πίστεψαν, να μεταμορφώνεται μετά σε ένα σημαντικό ποσό. Εδώ υποθέτουμε την αρχική μας τοποθέτηση στα 100 δολάρια, μόλις 100 δολάρια, και βλέπουμε τι θα γινόταν αν όλοι μας είχαμε ξεκινήσει από όταν ξεκίνησαν αυτές οι εταιρείες, μία προς μία, να τις υποστηρίζουμε με αγορά μετοχών. Βλέπουμε ότι όλες όσες ξεκίνησαν ήδη έχουν ξεπεράσει τις 1000 φορές στην απόδοση των 100 δολαρίων κάποια χρόνια μετά. Και βέβαια, αν πάρουμε αυτή την κλίμακα μέχρι πάνω, βλέπουμε και κάποιες ακραίες αποδόσεις, που αυτό βέβαια οφείλεται στα διαδοχικά split που κάνανε οι μετοχές αυτές όταν αποκτούσαν με τον χρόνο πάρα πολύ μεγάλη αξία και δεν μπορούσαν να είναι εύκολα μεταβιβάσιμες ή εμπορεύσιμες. Σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν στην αρχή σε αυτές τις εταιρείες, τις οποίες σας αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα αναγνωρίσετε αρκετές από αυτές, η Disney είναι μέσα ως η αρχαιότερη νομίζω, η πιο εντυπωσιακή πορεία έχει καταγράψει η γνωστή σε όλους Nike και φυσικά πάρα πολλές από τις άλλες, η Coca-Cola, γνωστά brands, όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά βλέπετε τι θα σήμαινε αν είχαμε την στερνή γνώση πρώτα και τοποθετούσαμε ένα πολύ μικρό ποσό όταν ξεκίναγαν όλοι αυτοί. Αυτό δείχνει την δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το project, λίγο πριν γίνει πάρα πολύ ευρέως γνωστό μέσα από πραγματικές εφαρμογές, αφού όπως θα δούμε στη συνέχεια οι δοκιμές έχουν σχεδόν αποπερατωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι μόνο το πολύ γρήγορο τροχαίο υλικό έχει ορισμένα στάδια προκειμένου να αποσπάσει και τις τελευταίες πιστοποιήσεις που χρειάζεται. Επομένως, μπορούμε όλοι να σκεφτούμε από τώρα να αποφασίσουμε φυσικά για τον εαυτό μας. Αυτός ο μήνας είναι, όπως σας είπα και πριν, ιδιαίτερα κατάλληλος για ένα τέτοιο ξεκίνημα και φυσικά μπορούμε να το πούμε το μήνυμα αυτό και σε φίλους, αγαπημένα μας πρόσωπα,
συγγενείς μας ή οποιονδήποτε άλλον μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον για την τεχνολογία αυτή και φυσικά θα ήθελε να το δει και επενδυτικά. Μπορούμε να σχηματίσουμε δηλαδή όλες μας τις συστάσεις, ο ένας με τον άλλον, σε ένα δίκτυο που αποτελείται από κόμβους. Κάθε κόμβος είναι τα πρόσωπα που έχουμε συστήσει και φυσικά από τις συμμετοχές, τις οικονομικές συμμετοχές, τις επενδυτικές συμμετοχές αυτών των προσώπων. Όσοι έχουν συστήσει τα πρόσωπα αυτά στο πρόγραμμα έχουν και μία απολαβή, ένα ποσοστό, μία προμήθεια ανάλογα με την δραστηριότητά τους από όλο αυτό το δίκτυο που οικοδομείται. Και είναι πάρα πολύ καλή συγκυρία αυτή τη στιγμή. Δείτε λίγο το χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, όπως έχει εξελιχθεί από την αρχή, δηλαδή είναι αυτό το timeline όλη της ανάπτυξης της Skyway. Φυσικά στον πρώτο κόμβο δεν είχε μπει κανείς μέσα, γιατί ήταν ακόμα σε επίπεδο σύλληψης. Μιλάμε για το 1978, πάρα πολύ παλιά, όταν ο κύριος Γιουνίσκι ήταν ακόμα καθηγητής. Στην ουσία, η φάση των μελετών, η σχεδίαση και των δοκιμών, όταν δηλαδή ορίμασε πάρα πολύ το project, τα θεμέλια τέθηκαν το 2014 και από τότε άρχισε και το σύστημα crowdfunding, δηλαδή η συμμετοχή, η χρηματοδότηση πολλών μικρών επενδυτών στο project αυτό, και το οποίο διανύει σταδιακά τις διάφορες φάσεις του. Εδώ βλέπουμε ότι από το 2015 έχει μπει σε φάση μελέτης, αποπερατώνεται η μελέτη και περνάμε στην κατασκευή ήδη από το 2016, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο ένα είδος που μελετήσαμε για να κατασκευάσουμε, είναι ένας ολόκληρος στόλος από οχήματα που απευθύνονται σε επιβάτες αλλά και μεταφορά εμπορευμάτων. Προχωράμε μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα στην επίδειξη και την πιστοποίηση. Πολύ δύσκολη δουλειά και η πιστοποίηση. Οι πιστοποίησεις πολλές και λεπτομερείς και φυσικά για πολύ μεγάλη γεωγραφική δικαιοδοσία, δηλαδή στην ουσία για όλο τον κόσμο, αφού η τεχνολογία αυτή μελετάται για να εφαρμοστεί περίπου παντού. Φτάνουμε αισίως στη χρονιά μας, όπου πλέον το project είναι σχεδόν έτοιμο να εφαρμοστεί. Παραμένει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι ακόμα. Ήδη στα σχέδια της εταιρείας και έχουν εξαγγελθεί γραπτός από προσύμφωνα που έχουν ήδη υπογραφεί με χώρες, κάποιες από τις οποίες σας ανέφερα και προηγουμένως, κυρίως από την Ανατολή. Προσύμφωνα που θα προχωρήσουν σε κανονικά συμβόλαια πάρα πολύ σύντομα, ευελπιστούν ότι θα έχουν ήδη παραγγελίες μέχρι το τέλος του χρόνου ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επομένως βλέπετε ότι ξεκινάει εντυπωσιακά σιγά σιγά η δραστηριότητα της εφαρμογής όλων αυτών των τεχνολογιών που θα έχουν εντωμεταξύ μελετηθεί, πιστοποιηθεί και πλήρως δοκιμαστεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ανυπομονούμε και εμείς που παρακολουθούμε αυτό το project από αρκετά χρόνια τώρα να δούμε την τεχνολογία αυτή να εφαρμόζεται. Φυσικά το όνειρο για να δούμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα είναι ακόμα πάρα πολύ μακρινό, όμως επειδή και εμείς αυτό που κάνουμε συνήθως είναι ότι αντιγράφουμε επιτυχημένα μοντέλα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο εξωτερικό, ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι και ας τα φέρουμε ακόμα και στην Ελλάδα αργότερα. Μακάρι. Τα πακέτα που θα σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή είναι αυτά που τρέχουν. Είναι δηλαδή τα πακέτα που είναι σε εξέλιξη μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα. Καλείστε όλοι όσοι ενδιαφέρεστε για αυτή την τεχνολογία να πυκνώσετε τις τάξεις που ήδη σχηματίζουμε εμείς ή κάπως παλιότεροι και να συμμετέχετε με ό,τι ποσό θέλετε. Σίγουρα υπάρχουν πολύ προσιτά πακέτα. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα που προϋποθέτει μια πολύ μικρή συμμετοχή της τάξης των 50 δολαρίων, δηλαδή λιγότερο και από 50 ευρώ σημερινά, το μήνα για ένα διάστημα 12 μηνών. Έτσι, στο τέλος ενός έτους κάποιος φτάνει να έχει επενδύσει 600 δολάρια στο project αυτό. Κάποιος ίσως με μια μεγαλύτερη δυνατότητα μπορεί να κάνει ακριβώς το αντίστοιχο, αλλά με 100 δολάρια το μήνα. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή στα μερίδια τα οποία κανείς εξασφαλίζει με την τοποθέτηση αυτή.
Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση ανέρχονται στα 36.000, ενώ στην δεύτερη φτάνουν τα 100.000, είναι δηλαδή σημαντική διαφορά περίπου 3 προς 1 για μια επένδυση που είναι 2 προς 1. Σας περιμένουμε να μπείτε κι εσείς στην οικογένεια της Skyway, να γίνουμε αρκετά περισσότεροι και να υποστηρίξουμε το project που είναι πάρα πολύ κοντά στο να φτάσει στο επίπεδο της τελικής εγκατάστασης και εφαρμογής. Αρκετοί από τους συνεργάτες και φίλους που είμαστε ήδη στο project από παλιά μπορούμε να σας εξηγήσουμε τα πάντα για το project και επίσης πώς μπορείτε να κάνετε και εσείς την κίνησή σας και να διαδώσετε αυτό το μήνυμα σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται. Έτσι φτάσαμε σίως στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Σας αναγγέλω ήδη ότι θα έχουμε άλλη μία την άλλη Δευτέρα, τα ρώμια ώρα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Και κάθε Δευτέρα, από εδώ και πέρα, θα κοιτάξουμε μάλιστα να εμπλουτίσουμε λιγάκι την παρουσίαση αυτή με κάποια νεότερα δεδομένα από το πιεστήριο κατευθείαν. Και είμαι στη διάθεσή σας για όσους δεν διατύπωσαν μέχρι στιγμής κάποιο ερώτημα, εφόσον έχετε, να το απαντήσω τώρα, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε. Μέχρι να γίνει αυτό, η ώρα θα είναι 8, θα είναι 8.30, να σήμερα ήταν 8.30, την πρώτη φορά ήταν 8, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της πλατφόρμας. Θα σας το ανακοινώσουμε όποτε το μάθουμε και εμείς, αυτό το ξέραμε μόνο 2 μέρες τώρα. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, με την έννοια δεν παίζει πάρα πολύ ο χρόνος, τώρα να παίζει μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω, αλλά θα είναι αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, αν θέλετε, της Δευτέρας και κάθε Δευτέρα. Για όσους από εσάς έχουν έρθει προσκεκλημένοι κάποιων συνεργατών, μπορείτε να τους συμβουλευτείτε για τα επόμενα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία αυτή ή βέβαια και με ποιους τρόπους μπορείτε να εμπλακείτε σε αυτήν από την σκοπιά του επενδυτή. Είναι μια σπουδαία συγκυρία και μια σπουδαία δυνατότητα για 22 μέρες περίπου ακόμη. Εμείς που είμαστε από πριν μέσα σας συνιστούμε να μην την χάσετε. Έτσι κι αλλιώς είναι μικρό το ποσό που μπορεί να, με το οποίο μπορεί κανείς να συμμετάσχει και φυσικά μπορεί να αποβλέπει στο μέλλον σε κάτι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον. Φυσικά αν κάποιος έχει δυνατότητα να, και θέλει να συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσό, μπορεί να πάρει πάνω από ένα από τα πακέτα αυτά που σας παρουσίασα ή οποιοδήποτε άλλο πακέτο τρέχει αυτή τη στιγμή, απλώς αυτά είναι ειδικά για ένα μήνα και έχουν υψηλότερη απόδοση, δηλαδή περισσότερα μερίδια στο τέλος. Έχετε ακόμη ένα λεπτό για να κάνετε την ερώτησή σας ή τις ερωτήσεις σας, αν προλαβαίνω και εγώ τώρα να απαντήσω σε τόσο σύντομο χρόνο. Εάν δεν έχετε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, να σας προσκαλέσω ήδη από τώρα για την επόμενη Δευτέρα σε μια τέτοια παρουσίαση. Αρχίστε από τώρα να το λέτε σε φίλους και όσους πιστεύετε ότι θα ενδιαφερόντουσαν να ακούσουν, να γνωρίσουν την τεχνολογία αυτή, οι περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μεγαλώσουμε και εμείς σιγά σιγά την οικογένειά μας και να κάνουμε την Ελλάδα πιο σημαντική στον διεθνή χάρτη των χωρών που συμμετέχουν στην τεχνολογία αυτή. Βλέπω ότι τα είπα μάλλον πάρα πολύ καλά και δεν έχετε απολύτως καμία ερώτηση. Επομένως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα. Σας χαιρετώ.